305. Dave County. To Mr. Worldwide. All around the world. Now, we're international. So international. International. So international. You can't catch me, boy. Catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't catch me, boy. Είναι ξεχωριστές. Είναι δημιουργικές. Είναι ακαταμάχητες. Και όλες τους είναι ακόμη πιο όμορφες όταν πέσει η νύχτα. Μας δίνουν τα φώτα τους και εμείς τις ακολουθούμε υπνοτισμένοι. Ελάτε να ανοίξουμε το φάκελο της νυχτερινής περιπολίας από το λαμπερό Las Vegas στη βραδινή Σιγκαπούρη. Από την ειδηλιακή Σεβίλη τη νύχτα μέχρι την πόλη του φωτός στο Παρίσι. Φορέστε λοιπόν τα βραδινά σας. Έχουμε επίσημη βραδινή ταξιδιωτική έξοδο. Υγρό το φωτεινό νυχτερινό υπερθέαμα στο Las Vegas. Αλλά και στη Σεβίλη υγρό είναι λίγο πριν πέσει η νύχτα. Και έχει και όνομα. Γουαδαλκιβίρ το λένε. Δίπλα στο πιο υγρό στοιχείο της πόλης, τον Γκουαδαλκιβίρ, θα βρείτε μια σειρά από ποταμόπλοια που πραγματοποιούν ωριές ξεναγήσεις εντός του ποταμού και προσφέρουν μια ξεχωριστή, πλωτή εικόνα της Σεβίλης. Ελάτε, πάνε, γιατί το πλοίο φεύγει και πρέπει να το προλάβω. Είναι από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ισπανίας και σίγουρα το διασημότερο αφού θεωρείται το πιο χιλιοτραγωδισμένο. Ο Γουαδαλκιβίρ είναι το ποτάμι που ύμνησε στα ποίηματά του ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο μεγάλος ανταλουσιανός καλλιτέχνης, και από εδώ πηγάζουν πολλές από τις δημιουργίες του. Ο ίδιος ο ποταμός τώρα πηγάζει από την καρδιά τη Σιέρα Μορένα και κατεβαίνει αργά προς τον Ατλαντικό, όπου και εκβάλλει. Ίσως και αυτός είναι ο βασικός λόγος που η πλωτή αυτή λεωφόρος θεωρήθηκε ευλογία και κατάρα μαζί για τη Σεβίλη, γιατί ο Γουαδαλκιβίρ έφερε πλούτη, θησαυρούς, αλλά και βάρβαρους κατακτητές. Και αφού κάνουμε λόγο για κατακτητές, σήμερα αυτός είναι και ο σύγχρονος σκοπός του, να σας κατακτήσει με τη γοητεία του. Ήρεμα κυλάει το ποταμόπλοιο πάνω στο Γουαδαλκιβίρ.
Κι όμως, η ανδαλουσιανή ψυχή δεν είναι και τόσο ήρεμη, αφού εδώ γεννήθηκε το περίφημο φλαμένκο. Το Los Gallos είναι το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυθεντικού χορού φλαμένκο στη Σεβίλη και ήρθε η ώρα να ανοίξει αυλαία για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Φλαμένκο από τα παλιά, όπως τότε. Τώρα όμως, τώρα θέλουμε το χειροκρότημά σας. Από το 1966 το ταμπλάο Los Gallos, όπως λέγεται στα ισπανικά, παραμένει μέχρι και σήμερα στην ελίτ του ανδαλουσιανού φλαμένκο, καθώς εδώ αναδείχτηκαν οι σημαντικότεροι καλλιτέχνες του είδους. Και είναι απολύτως λογικό τόσο από τη διάρκεια λειτουργίας του, αφού πρόκειται για το παλαιότερο στην Ανδαλουσία, όσο και για την ποιότητα του θεάματος, που αντιστρατεύεται στο φαντασμαγορικό, και πετυχαίνει το αυθεντικό, καθώς εδώ η φωνή είναι η πιο αυθεντική μορφή του φλαμένκο, ενώ οι έντονες εκφράσεις του προσώπου και οι ρυθμικές κινήσεις των χεριών και των ποδιών είναι συνοδοιπόροι της κιθάρας, των κρουστών, του χορού που ενισχύονται από την κατασκευή του ξύλινου χορευτικού πάλκου. Έτσι επιτυγχάνεται το βασικό στοιχείο του φλαμένκο, η διατήρηση του ντουέντε, μιας έντονης και ζωντανής επικοινωνίας με το κοινό. Για τους περισσότερους, οι ρίζες του φλαμένκο βρίσκονται στο 15ο αιώνα, όταν τσιγκάνοι από τη Βόρεια Ινδία έφτασαν εδώ στην Ανδαλουσία, μέσω Αιγύπτου και Ανατολικής Ευρώπης και συνδύασαν τη μουσική τους με αυτή των Μαυριτανών και των Εβραίων της Ανδαλουσίας. Κι αν η ιστορία δεν αφορά όλους, το θέαμα αφορά σίγουρα σχεδόν όλους. Δεν εξηγείται διαφορετικά γιατί ο χορός του φλαμένκο βρίσκει ακόμη περισσότερο στις μέρες μας πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
Γιάννη Σεβίλη έδωσε απλόχερα τα φώτα της σε όλο την Ιφίλιο, διαδίδοντας την τεχνική του φλαμένκο, μία άλλη πόλη άναψε όλα της τα φώτα και καθιερώθηκε ως η πόλη του φωτός, το Παρίσι. Sur les toits, c'est la musica, le son de ta voix, c'est la musica. Μία βόλτα στον Παριζιάνικο Σικουάνα αποκαλύπτει τα κρυμμένα μυστικά μίας από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου, το Παρίσι. Μία βόλτα όχι με τα πόδια, αλλά με τα περίφημα μπατομούς. Τι είναι λοιπόν τα μπατομούς? Πρόκειται για τα διάσημα ποταμόπλια που διασχίζουν το Σικουάνα μέρα και νύχτα και προσφέρουν στον επισκέπτη μια διαφορετική υδάτινη οπτική της πόλης του Παρισιού. Τελευταία βέβαια κάποιοι τα αποκαλούν μπατό βάς, αλλά εμένα επιτρέψτε μου να είμαι πιο ρομαντικός. Παιδιά, λίγο κρύο στο Σικουάνα, λίγο κρύο στο Σικουάνα. Το Travel Guide και το Round Travel ανταποδίδουν την τόσο μεγάλη σας αγάπη και συνεχίζουν προσφέροντας τώρα ένα τριήμερο ταξίδι στην αιώνια πόλη τη Ρώμη. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στέλνοντας ένα μήνυμα με απλή χρέωση στο 698-050-7970 ή στέλνοντας email στο thanos@travelguide24.gr, γράφοντας απαραίτητα για την έγκυρη συμμετοχή σας ονοματεπώνυμο και περιοχή από όπου μας παρακολουθείτε. Πιστέψτε το, ένα απλό μήνυμα ή ένα email σας χωρίζουν από μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου, τη Ρώμη. Γκρούπο Κουτσίνε. Γιατί ο χώρος σας αξίζει το καλύτερο. Γκρούπο Κουτσίνε. Σύντομα κοντά σας σε όλη την Ελλάδα. Ήταν 55 συν και έφτασε μέχρι την άκρη της γης. Let's go! Και η επιτυχία συνεχίζεται. Τα γνωστά επιδοτούμενα προγράμματα για Κύπρο, Βαρκελόνη, Λισαβόνα, Τενερίφη, Λονδίνο και Σμύρνη τώρα περιμένουν όλο τον κόσμο. Αποκλειστικά για τη Μαγνησία από το Let's Go. Και έξτρα εκπτωτικά πακέτα για όλη την Ευρώπη, όπως Παρίσι, Βιέννη, Βουδαπέστη και Πράγα, σε τιμές έκπληξη. Let's Go! Γλαβάνη 36α, Βόλος. Let's Go! Το ταξίδι με το Let's Go ήταν, είναι και θα είναι επιτυχία. Το ντεκόρ δεν είναι απλώς μια ιδέα. Είναι άπειρες με υπογραφή Σαμαράς. Ντεκόρ Σαμαράς. Όπως λέμε, χειροποίητο το χαλί με προσωπικότητα. Κουρτίνα με διάχυτη πολυτέλεια. Ταπετσαρίες τείχου με στυλ και φαντασία. Ντεκόρ Σαμαράς. Επίσκεψη στον χώρο σας για μέτρα, δειγματισμό σχεδίων και άψογη τοποθέτηση. Ντεκόρ Σαμαράς. Στο Δέλτα Λαρίσης. Τηλέφωνο 74.000 Τρίκαλα. Η καλύτερη πρόταση για τις μοναδικές στιγμές της ζωής σας σας έγινε από την αίθουσα εκδηλώσεων Ακρόπολης. Κάτι παραπάνω από ό,τι ζητάτε. Όμορφος, άνετος, προσεγμένος χώρος, αμφιθεατρικός. Εκλεκτή κουζίνα, ποιοτικές σπεσιαλιτέ. Μαγευτική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση, λογικές τιμές. Δύο αίθουσες για να εμπιστευτείτε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα με την εγγύηση της 20χρονης εμπειρίας μας στο χώρο της διασκέδασης. Αίθουσα εκδηλώσεων Ακρόπολης στον Αμπελώνα Λάρισας. Για τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας, επιλέγεις το καλύτερο. Πάμε τσάρκα πέρα στο παξέ τσιπλίκι, του κλαμό γλυκιά τη Θεσσαλονίκη. Στο νεκάκι την παθόλα, γλυκιά μου μαριδούλα, να σου παίξω πίνω μπαγκλαμά. Εσείς δηλώσατε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Travel Guide? Κάντε το τώρα
στέλνοντας ένα μήνυμα με απλή χρέωση τον αριθμό WhatsApp που βλέπετε στην οθόνη σας ή επικοινωνώντας με το email της εκπομπής στο thanos@travelguide24.gr. Πιστέψτε το, γιατί ο μεγάλος τυχερός που θα ταξιδέψει στην αιώνια πόλη, τη Ρώμη, να μην είστε εσείς. Λουδοβίκος 14ος, οίκος μόδας και γάμου. Σε ένα υπέροχο νεοκλασικό στην οδό Πολυμέρη στο Βόλο βρίσκεται ο οίκος μόδας Louis XIV. Λουδοβίκος 14ος, Πολυμέρη 99. Μοναδικά βραδινά και κοκτέιλ φορέματα, ιδιαίτερα νηφικά και βαπτιστικά ρούχα θα σας κάνουν να νιώσετε ξεχωριστοί σε κάθε σας εμφάνιση. Οίκος μόδας και νηφικών Λουδοβίκος 14ος. Για να έχει κάθε σας εμφάνιση αρώμα γυναίκας. Η διασκέδαση στην Κρήση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια στην αυλή του Αβέροφ. Εκεί κάθε μέρα είναι διασκέδαση και νοστιμιά. Τα πάντα έχει η αυλή του Αβέροφ. Έχει νοστιμιές της σούβλας, της ώρας και θαλασσινά το μεσημέρι. Έχει ζωντανή μουσική με ορχήστρα. Άκου! Με ζεδοπολείο η αυλή του Αβέροφ. Λευκοσία 6 στην πλατεία Αβέροφ, Λάρισα. Some exotic booze, there's a bar. Il vient d'aussi loin que je viens. Αν και είναι απόλυτα συνυφασμένος με το Παρίσι, ο Σικουάνας πηγάζει από την πηγή Σεν στη βόρεια ανατολική Γαλλία και διασχίζει 776 χιλιόμετρα γαλλικού εδάφους μέχρι να εκβάλει στη θάλασσα της Μάνχης. Από αυτά τα 776 χιλιόμετρα, τα 15 ανήκουν στη γαλλική πρωτεύουσα και είναι αδιαφιλονίκητα τα ομορφότερα. Για όσους αγαπούν τις μεγάλες παραποτάμιες πόλεις, ο Σικουάνας μαζί με το Δούναβι που διασχίζει τη Βουδαπέστη και τον Τάμεση που διασχίζει το Λονδίνο, είναι η επιτομή πλωτού τουριστικού ποταμού. Έτσι, σχεδόν όλοι οι τουρίστες που επισκέπτονται το Παρίσι για πρώτη φορά δύσκολα αντιστέκονται σε μία μίνι κρουαζιέρα εδώ, στην ωραιότερη λεωφόρο του Παρισιού, στις όχθες του Σικουάνα. Τήρια κομψοτεχνήματα που καθρεφτίζονται στο νερό, ανάμεσα στα οποία ο ξακουστός πύργος του Άιφελ, η Παναγία των Παρισίων, το Μουσείο του Λούβρου, αλλά και 37 γέφυρες να εναλλάσσονται, συνθέτουν όλα μαζί ένα αστικό τοπίο που πλέει στη φύση,
στο νερό, παρασύροντας τον επιβάτη του ποταμόπλου σε μια ατμόσφαιρα αστικής νερβάνας. Κυρίες και κύριοι, ας αφήσουμε τα λόγια, είναι περίτα. Παρόλε, παρόλε, παρόλε. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore juste une parole. Όσο βρίσκεσαι εντός του Μπατόμους, σίγουρα δεν θέλεις να φύγεις. Εκτός αν έχεις ένα σημαντικό ραντεβού. Ραντεβού με τον κόκκινο μήλο του Moulin Rouge. Ήταν Οκτώβριος του 1889 όταν ο κόκκινος μήλος, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, το προσωνύμιο Moulin Rouge, άνοιξε τις πόρτες του στο γαλλικό κοινό. Σίγουρα τότε κανείς δεν φαντάζονταν πως ένα νέο μουσικό θέατρο έμελε να γίνει το πρότυπο για όλα τα μεταγενέστερα καμπαρέ του κόσμου. Όντως, το Moulin Rouge γρήγορα απέκτησε τη φήμη ότι είναι ο τόπος όπου οι άνδρες μπορούν να θαυμάσουν από πολύ κοντά νεαρά κορίτσια των οποίων οι χορευτικές κινήσεις είναι συχνά τόσο ευλίγιστες όσο και η ηθική τους. Ή καλύτερα, ακολουθούν πιστά την ευλίγιστη ηθική της τέχνης. Σήμερα μία επίσκεψη στο Moulin Rouge εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλής με τους ενήλικους επισκέπτες του Παρισιού.
Δεν εξηγείται αλλιώς πως χιλιάδες τουρίστες φωτογραφίζουν τον τεράστιο ανεμόμυλο που βρίσκεται εξωτερικά του θεάτρου. Κι αν στο εσωτερικό οι φωτογραφίσεις και οι βιντεοσκοπήσεις δεν επιτρέπονται για τους επισκέπτες του καμπαρέ, εσείς έχετε το πλεονέκτημα. Ελάτε να ρίξουμε τώρα μία travel guide ματιά στο διασημότερο καμπαρέ σόου του πλανήτη μας. Τα περίφημα κορμιά των γαλλίδων καλονών του Moulin Rouge πόσο θα αντιστέκονταν σε ένα γλυκάκι 5 αστέρων στο βραδινό Ντουμπάι? Εσείς προτείνετε χώρο, εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokoutsine.gr. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ενός πεντάστερου ξενοδοχείου είναι ο μπουφές με τα γλυκά, όπου λοιπόν θα βρείτε γλυκά από διάφορα μέρη του κόσμου. Έτσι εδώ έχουμε το καρεμπέ, που είναι το αραβικό ραβανί θα λέγαμε, φτιαγμένο με πάστα από φιστίκι τύπου Αιγίνης. Το γνωστό μας εκλέρ, μικρό εκλεράκι αλλά γευστικό. Μία τάρτα με φρούτα. Αλλά και κάτι που προέρχεται από άλλες χώρες, όπως είναι το ένα cranberry από την Αγγλία. Ή αντιστοίχως μία μουχαλεμπία από τη Συρία. Και πιο απλά γλυκά, όπως μία πάστα πορτοκάλι. Μία λαχταριστή κρέμα καραμελέ, αλλά και cheesecake
Από τη Νέα Υόρκη. Κρέμ μπρουλέ. Από τη Γαλλία. Υπέροχος μπακλαβάς από την Ελλάδα μας, αλλά και ένα υπέροχο συντριβάνι σοκολάτα. It had better be tonight. Or somebody else may hold me, and they might make me feel just right. Ανεξάντλητο μόνο στις γεύσεις του κόσμου που όλες μαζί συγκεντρώνονται εδώ, αλλά είναι και ανεξάντλητο από κάθε οπτική οικοδόμησης. Ακόμη και αν έχετε έρθει ήδη στο Ντουμπάι πριν από 2 περίπου χρόνια, όταν θα ξαναρθείτε θα το δείτε εντελώς διαφορετικό. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Μαρίνα του Ντουμπάι, που βρισκόμαστε και τώρα, και η οποία πριν από 2 περίπου χρόνια ήταν μία απέραντη έρημος. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τεχνητές μαρίνες σε όλο τον κόσμο, όπου έρχονται και αράζουν τα σκάφη τους οι πλούσιοι Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι και βέβαια οι Άραβες. Τώρα εσείς αν δεν έχετε δικό σας σκάφος, μία βόλτα εδώ στο Dubai Marina σίγουρα θα σας αποζημιώσει. Δεν σας αρέσει η Μαρίνα Ντουμπάι? Έρχεται το εκπληκτικό Μαντινά Τζουμέιρα. Τι ακριβώς είναι το Μαντινά Τζουμέιρα είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς, καθώς πρόκειται για ένα ασύλληπτο σε έκταση ριζόρτ που περιλαμβάνει πολυτελέστατα ξενοδοχεία, εστιατόρια, σπα, ένα πρότυπο και μοντέρνο αραβικό σουκ και μαγικά χαλιά. Για να πετάξετε ψηλά, εκεί που σας αξίζει. Ανεξάρτητα από τη μέρα, την εποχή και την ώρα που θα έρθετε την πρώτη φορά, θα ξαναγυρίσετε σίγουρα το βράδυ. Γιατί το βράδυ κανείς δεν μπορεί να πει όχι στη Βενετία της Ανατολής. Εάν είστε από εκείνες που θέλετε να κάνετε τη διαφορά, η διασκέδασή σας εδώ στο Ντουμπάι μπορεί κάλλιστα να ξεκινήσει από την επίσκεψή σας στο εκπληκτικό ιδυλιακό θέατρο Μαντινά Τζουμέιρα. Δεκάδες εστιατόρια και καφετέρειες θα ικανοποιήσουν όλες τις επιθυμίες σας και θα φέρουν τη Βενετία της Ανατολής ακόμη πιο κοντά σας.
Αυτό είναι το Ντουμπάι, ο δρόμος των θαυμάτων. Ο δικός μας δρόμος όμως συνεχίζεται ανατολικότερα. Πόση φαντασία παραπάνω χρειάζεται για να φανταστούμε πώς να είναι μια νυχτερινή βόλτα στη Σιγκαπούρη? Γιατί να το φανταστούμε όμως όταν είναι πραγματικότητα? Η πραγματικότητα της βραδινής Σιγκαπούρης που ξετυλίγεται στις οθόνες μας. Όποιον και αν ρωτήσετε εδώ στη Σιγκαπούρη που αρχίζει και που τελειώνει η νύχτα της πόλης, θα σας δώσει μία απάντηση. Clark Quay. Εδώ λοιπόν θα έρθείτε στη λεωφόρο των μπαρ και όχι μόνο, δίπλα στο ποτάμι. Η διασκέδαση εδώ στη Σιγκαπούρη είναι παραποτάμια. Εδώ στη Σιγκαπούρη, παραποτάμια, θα περάσετε πολλές ώρες. Και αν δεν επιλέξετε να γευματίσετε στην γέφυρα της γεύσης ή να πιείτε ένα ποτό παραποτάμια παρατηρώντας τα ποταμόπλα να περνούν, μπορείτε να εισχωρήσετε λίγο πιο μέσα. Όχι στο ποτάμι, αλλά στα γύρω στενά που οδηγούν. Μην αναρωτιέστε σε ένα μοναδικό στόχο, στη Σιγκαπουριανή φιέστα. Και Σιγκαπουριανή φιέστα σημαίνει εκτός των άλλων ακόμη και live μουσική μπάντα. Ενέργεια να έχετε να την καταναλώσετε. Ναι λοιπόν, I'm so excited! Κι αν στη Σιγκαπούρη η διασκέδαση γίνεται παραποτάμια μεταμουσικής, λίγο έξω από τη Σιγκαπούρη, στο διάσημο νησί Σεντόζα, η διασκέδαση βγαίνει από τα βάθη της θάλασσας, όπως ακριβώς και τα τραγούδια. Τα τραγούδια της θάλασσας. Magic moments, magic.
Τα τραγούδια της θάλασσας δεν είναι παρά ένα μουσικοχορευτικό παραμύθι που χάρη στην προηγμένη τεχνολογία ζωντανεύει μπροστά στα μάτια των θεατών. Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα παραδοσιακό ψαροχώρι όπου ο ολόλευκα ντυμένος Λί είναι ένας νεαρός πρικισμένος με μία υπέροχη φωνή που ενώ τραγουδά στην άκρη της θάλασσας μαζί με δύο ξωτικά φίλους του μένει έκπληκτος όταν ξαφνικά εμφανίζεται σαν όραμα μία όμορφη κοπέλα, η πριγκίπισσα Άμι, που όμως είναι υπνοτισμένη. I am the lady of the sea, and I need your help too. My powers have disappeared during my long sleep. Καθοδηγούμενος από ένα πονηρό πλάσμα της θάλασσας, ο Λί διαπιστώνει πως η πριγκίπισσα είναι παγιδευμένη στο μαγεμένο χωριό. Τι θα γίνει τελικά? Θα τα καταφέρει ο Λί να ξυπνήσει την πριγκίπισσα με τη μελωδική του φωνή και να θέσει σε λειτουργία τα μαγικά φωτορυθμικά συντριβάνια? Να λοιπόν που τα κατάφερε κιόλας και η πριγκίπισσά μας ξύπνησε. Oscar,
We did it. Αν και υπερτροπικό το κλίμα εδώ στο διασκεδαστικό πάρκο Σεν Τόθο της Σιγκαπούρης, εμείς δεν έχετε παράπονο, δροσιστήκαμε για τα καλά με τα μουσικά στην τριβάνια. Ευτυχώς, γιατί σε λίγο θα πάρουμε φωτιά με τη βροχή βεγγαλικών που ακολουθεί μετά το συντομότατο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Το Travel Guide και το Round Travel ανταποδίδουν την τόσο μεγάλη σας αγάπη και συνεχίζουν προσφέροντας τώρα ένα τριήμερο ταξίδι στην αιώνια πόλη τη Ρώμη. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στέλνοντας ένα μήνυμα με απλή χρέωση στο 698-050-7970 ή στέλνοντας email στο thanos@travelguide24.gr γράφοντας απαραίτητα για την έγκυρη συμμετοχή σας ονοματεπώνυμο και περιοχή από όπου μας παρακολουθείτε. Πιστέψτε το, ένα απλό μήνυμα ή ένα email σας χωρίζουν από μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου, τη Ρώμη. Αισθητική Καλφούτζου. Δώστε ραντεβού με την ομορφιά. Αντιμετωπίστε αποτελεσματικά τοπικό πάχος, κυταρίτιδα, χαλάρωση και αποκτήστε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Αισθητική Καλφούτζου Ψηλάρισα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2410-2563-20. Το ραντεβού σας με την ομορφιά. Λουδοβίκος 14ος, οίκος μόδας και γάμου. Σε ένα υπέροχο νεοκλασικό στην Οδό Πολυμέρη στο Βόλο βρίσκεται ο οίκος μόδας Louis XIV. Λουδοβίκος 14ος, Πολυμέρη 99. Μοναδικά βραδινά και κοκτέιλ φορέματα, ιδιαίτερα νηφικά και βαπτιστικά ρούχα θα σας κάνουν να νιώσετε ξεχωριστοί σε κάθε σας εμφάνιση. Οίκος μόδας και νηφικών Λουδοβίκος 14ος. Για να έχει κάθε σας εμφάνιση αρώμα γυναίκας. Εσείς δηλώσατε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Travel Guide. Κάντε το τώρα, στέλνοντας ένα μήνυμα με απλή χρέωση στον αριθμό WhatsApp που βλέπετε στην οθόνη σας ή επικοινωνώντας με το email της εκπομπής στο thanos@travelguide24.gr. Πιστέψτε το, γιατί ο μεγάλος τυχερός που θα ταξιδέψει στην αιώνια πόλη, τη Ρώμη, να μην είστε εσείς.
Η καλύτερη πρόταση για τις μοναδικές στιγμές της ζωής σας σας έγινε από την αίθουσα εκδηλώσεων Ακρόπολης. Κάτι παραπάνω από ό,τι ζητάτε. Όμορφος, άνετος, προσεγμένος χώρος, αμφιθεατρικός. Εκλεκτή κουζίνα, ποιοτικές σπεσιαλιτέ. Μαγευτική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση, λογικές τιμές. Δύο αίθουσες για να εμπιστευτείτε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα με την εγγύηση της 20χρονης εμπειρίας μας στο χώρο της διασκέδασης. Αίθουσα εκδηλώσεων Ακρόπολης στον Αμπελώνα Λάρισας. Για τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας, επιλέγεις το καλύτερο. 11.850. Για μας η πληροφορία είναι μια σοβαρή υπόθεση. 11.850. Η διασκέδαση στην Κρήση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια στην αυλή του Αβέροφ. Εκεί κάθε μέρα είναι διασκέδαση και νοστιμιά. Τα πάντα έχει η αυλή του Αβέροφ. Έχει νοστιμιές της σούβλας, της ώρας και θαλασσινά το μεσημέρι. Έχει ζωντανή μουσική με ορχήστρα. Ακού! Με ζεδοπολείο η αυλή του Αβέροφ. Λευκοσία 6 στην πλατεία Αβέροφ, Λάρισα. Με υπογραφή Σαμαράς. Δεκόρ Σαμαράς. Όπως λέμε, χειροποίη το χαλί με προσωπικότητα. Κουρτίνα με διάχυτη πολυτέλεια. Ταπετσαρίες τείχου με στυλ και φαντασία. Δεκόρ Σαμαράς. Επίσκεψη στον χώρο σας για μέτρα, δειγματισμό σχεδίων και άψογη τοποθέτηση. Δεκόρ Σαμαράς. Στο Δέλτα Λαρίσης. Τηλέφωνο 74.000 Τρίκαλα.
Έτσι, μετά από τα τόσα βεγγαλικά του Sentosa Island της Σιγκαπούρης, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω από τη Σιγκαπούρη. Μιας πόλης που είναι βεγγαλικά πλασμένης, καθώς καταφέρνει να ξεχωρίζει από τις αντιπάλους της και να παίρνει πάντα τα πρωτεία. Ως πρώτη λοιπόν μπορεί να αυτοαποκαλείται πόλη του λιονταριού, Ελβετία της Ασίας, νησί της Ορχιδέας και σταυροδρόμι της Ασίας. Ως τελευταία φράση αποχαιρετισμού λοιπόν, δεν μπορεί να είναι το αντίο, αλλά το «εις το επανειδήν Σιγκαπούρη». Το Travel Guide τώρα 24 ώρες το 24ωρο μαζί σας. Κάντε like στη σελίδα του Travel Guide στο Facebook Travel Guide 24 ή ακολουθήστε μας στο Twitter @TravelGuide24 και επισκεφτείτε το site της εκπομπής www.travelguide24.gr. Δείτε βίντεο από αγαπημένους σας ταξιδιωτικούς προορισμούς, ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς της εκπομπής και ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη ταξιδιωτική παρέα!